Αγαπητοί Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Άνθρωπο για τη φιλοξενία του σήμερα. Είμαστε εδώ για να κάνουμε ένα βήμα μπροστά και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τις απόψεις μου, τις απόψεις Έγινας για την κατεύθυνση που πρέπει να έχει αυτό το βήμα. Να συνεχίσουμε πάνω στα ίδια ή να αλλάξουμε ελαφρώς πορεία και στόχο ή να ξανασκεφτούμε δηλαδή τις προτεραιότητές μας. Σίγουρα ο καθένας από εμάς πρέπει να προστατεύσει και να προαγάγει για να συμφέρονται τον τόπο. Άλλωστε, είμαστε ερετοί τοπικοί άνθρωπες. Τι σημαίνει όμως η φράση να συμφέρονται τον τόπο? Σημαίνει να ξαναεκλεγούμε δήμαρχοι εμείς ή να πάρουμε προβλήσεις και έργα για να δείξουμε στους πολίτες μας? Προσωπικά πιστεύω ότι το συμφέρον του τόπου μας είναι η επιμαρτυρική αναβάθμιση των ανθρώπων του τόπου μας. Το να δώσουμε δηλαδή κίνητρο να μπουν και να συμμετέχουν σε μια πνευματική και πολιτιστική υπόθεση που θα μας κάνει όλους λίγο καλύτερους, λίγο πιο σοφούς, λίγο πιο ανεκτικούς και σε τελική ανάλυση πιο σύγχρονους και καλύτερους πολίτες. Και εμάς βέβαια καλύτερους δημάρχους. Αν δεχτείτε την παραπάνω διαπίστωση, τότε κατευθείαν αλλάζει και η μέθοδος που πολιτεύεστε για εμάς. Ο καλύτερος τρόπος για να πετύχουμε αυτό το στόχο δεν είναι η διαστατεμόνωση, πόσο θα κάνουμε εμείς, τι έργα θα φέρουμε στο νησί ή στην πόλη μας, πώς θα αναδεχθούμε. Ο καλύτερος τρόπος είναι, όπως είπε και ο αγαπητός συνάδελφος ο κ. Κουστούρος, ο καλύτερος τρόπος είναι με τη συνεργασία, με το άνοιγμα σε άλλους δήμους και δομές, με το πάτρεμα των ενδιαφερόντων και το ταλέντο των δικών μας δημοτών με άλλους δημότες από άλλες πόλεις που έχουν κάτι να πούν και πολλά να κάνουν. Εδώ μας έρχεται και η πρότασή μας. Αν είναι να κάνουμε κάτι καλό για τους δήμους μας, ο καθένας ξεχωριστά πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί. Η ισχύς ενός χρειάζεται να αφήσουμε τα μικρά να μας χωρίζουν, να ξεχάσουμε και λίγο τα στενά τοπικά μας συμφέροντα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μαζί για να βοηθήσουμε τους πολίτες μας. Η ενέργεια με τις συναυλίες θα βοηθήσει. Θέλουμε και άλλες από το νέο. Αυτό που προτείνεται είναι εκδόσεις, συνέργειες και όταν κάποιος από εμάς θα κάνει μια γιορτή για τα 200 χρόνια της Επανάστασης, γιορτές που αφορούν τα επόμενα τελευταία βέβαια, όπως τώρα θα συντονιστούμε και στη συνέχεια. Έχουμε το ζήτημα του Καποδίστρια, το ζήτημα που μας ενώνει και μερικές φορές μας χωρίζει, διότι η πόλη τίμησε περισσότερο από την κυβερνήτης. Κανενός στην πόλη δεν τίμησε περισσότερο από την κυβερνήτης. Την Ελλάδα είχε στο μυαλό του και όλοι οι Έλληνες ήταν στην καρδιά του. Όπως και οι Κινήτες και οι Ναυτιλείς και οι συμπατριώτες του και οι Κυραίοι. Αν δεχτούμε το παράδειγμα του, θα πρέπει κάλλιστα με σίγουρα βήματα να αλλάξουμε τη στόχευση των ενεργειών και των προτάσεών μας για τα επόμενα 10 χρόνια, τα οποία, όπως είπα, πρέπει να τα πάμε μαζί. Ας κάνουμε δηλώσεις με πανελλήνια στόχευση, με ενδιαφέρον για όλους τους Έλληνες και επειδή η προσωπικότητα του κυβερνήτη ήταν τέτοια, γιατί όχι και με πανευρωπαϊκό ενδιαφέρον. Εδώ και 14 χρόνια λειτουργούμε το δίκτυο πόλων Καποδίστρια. Έχουν γίνει αρκετά βήματα και οι άνθρωποι μας έχουν δουλέψει σοβαρά. Πάνω σε αυτή τη δουλειά πρέπει να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε, αλλάζοντας ίσως λίγο την κατεύθυνσή μας με ένα πρώτο βήμα, όπως είπαμε και πριν. Έχει γίνει μια πρόταση από το Υπουργείο Πολιτισμού για την πολιτιστική διαδρομή Καποδίστρια. Είναι μια σοβαρή πρόταση. Σήμερα έχουμε συμμάχους στο Υπουργείο. Αύριο μπορεί να μην είναι και οι άνθρωποι. Χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε αυτή την πρόταση, η οποία είναι και καλή χρηματοδότηση που μπορεί να φέρει και να γίνουν σοβαρά πράγματα, αλλά και τις φύσεις της μπορεί να αλλάξει τη στόχευση προς το πιο μεγάλο, το πιο σπουδαίο και το μαζί. Οι προτάσεις λοιπόν, τις οποίες κλείνοντας θέλω να απευθύνω στους συναδέλφους μου, είναι να δημιουργήσουμε μια τριμελή επιτροπή, η οποία θα αναλάβει το συντονισμό των δράσεων της επόμενης δεκαετίας, με σκοπό αυτές να έχουν παραλλαγική εμβέλεια
και θέτοντάς το περισσότερο επαγγελματικά από δήμαρχη ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Πιστεύω ότι έχουμε πολλά να κάνουμε και να τα βάλουμε σε σειρά. Επίσης, μία πρόταση είναι να δημιουργήσουμε και ένα φόρο μαζί με την Δήμαρχο Αθηναίων, ένα κοινό φόρο για τις πόλεις εκείνες που ήταν σταθμός στην ιστορία του Αθηνούς. Ευχαριστώ πολύ.